Το Fallout 76 είναι καθοδόν και στις 18 Νοεμβρίου 2018 θα κυκλοφορήσει. Οπότε θα είμαστε σε θέση να εξερευνήσουμε τη Westland όπως ήδη έχουμε μάθει σε κάθε μεταποκαλυπτικό Fallout. Ομολογώ ότι είναι η πρώτη φορά που πλήρωσα για να παίξω beta έκδοση. Δεν το μετάνιωσα, εξάλλου όσοι είστε αρχαίοι gamers έχετε πληρώσει άπειρα λεφτά σε περιοδικά για να παίξετε το demo ενός παιχνιδιού. Και καμιά φορά μόνο το demo παίξατε. Επίσης ήταν μια καλή ευκαιρία να δοκιμάσω αν η budget κάρτα γραφικών μου, η R7250 της Asus, στο 1 GB, GTR5, ή μπορούσε να το παίξει. Πραγματικά όμως, μετά το άρμεγμα με τον DLC, καθόλου απίθανο να αρμέγουν μέσω της beta έκδοσης. Πάντως είναι μια καλή ευκαιρία αυτό, γιατί στο Bethesda Launcher δίνουν δώρο σε όποιον αγοράσει, ουσιαστικά προαγοράσει, έτσι όχι αγοράσει, είναι προαγορά αυτό εδώ πέρα, την κλασική τριλογία Fallout 1, Fallout 2 και Fallout Tactics. Όπου τα δύο πρώτα είναι η αφεντική εμπειρία RPG που υπήρχε στην σειρά Fallout. Το Tactics διαφοροποιείται λίγο, είναι πιο πολύ κοντά στο XCOM. Έτσι, XCOM και Fallout έχουν μια σχέση μεταξύ τους. Η εμπειρία του gameplay όμως δεν διαφέρει από το Fallout 5, το οποίο με τη σειρά το ακολούθησε το Fallout το 3. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να το αγοράσω αρκετά γρήγορα, δεν ήξερα ότι πουλούσανε τα beta τα κλειδιά για να το δοκιμάσω. Αλλά αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι για να παίξεις, να δοκιμάσεις την beta έκδοση είναι ουσιαστικά με ραντεβού, κλείνεις ραντεβού. Τι πάει να πει αυτό? Η Bethesda σου λέει τάδε ώρα, τάδε μέρα ξεκινάει η beta, η δοκιμαστική. Οπότε σου λέει όσοι είστε παίξτε ή κάντε. Οπότε δεν είχα πάρα πολύ χρόνο γιατί το πέτυχα μόνο μια φορά ώστε να μπορέσω να γράψω πάρα πολύ βίντεο. Να έχω πάρα πολλά κομμάτια για το βίντεο. Πάντως τα πράγματα που δεν μ' αρέσανε. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολλά. Κυρίως είναι προσβολή πάνω στην αφεντική σειρά του Fallout. Δηλαδή το VATS το σύστημα, έτσι, Volt Assistance Target System, αν το θυμάμαι καλά, μπορεί να το θυμάμαι και λάθος, είναι πρακτικά άχρηστο. Είναι τελείως άχρηστο, δεν είχε κανένα λόγο να το βάλω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος το σκέφτηκε και το έβαλε. Αυτό μάλλον εντάξει, επειδή τους βολεύει, σου λέει VATS σύστημα είναι αυτό, τόσα χρόνια είναι από το Fallout το 1 έχει ξεκινήσει, πρέπει να το βάλουμε. Έτσι, πραγματικά δεν μπορείς να το δουλέψεις. Γιατί το παιχνίδι είναι συνέχεια σε πραγματικό χρόνο. Δεν μπορεί να σταματήσει, ούτε μπορεί να πάμε όπως είναι, ας πούμε, έχουμε συνηθίσει από το Fallout 3, 4 και 5 και στο Las Vegas να πηγαίνει σε στυλ Max Payne κατάσταση σαν το Matrix να αργεί ο χρόνος. Έτσι, ουσιαστικά είναι άχρηστο τελείως. Δεν έπρεπε καν να το βάλουν. Επίσης, το άλλο γνώριμο στοιχείο της σειράς έχει αλλάξει είναι το λεγόμενο special. Δηλαδή, Strength Perception, πώς ήταν τα άλλα, δεν θυμάμαι τώρα. Είναι γενικά τα attributes του χαρακτήρα μας όταν φτιάχνουμε το build μας. Έτσι έχει συγχωνευτεί αυτό με τα perks. Ένα πρωτοφανή, τελείως μαλακισμένο τρόπο, το οποίο μοιάζει με πασέντζα. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω, ελπίζω να το αλλάξουν αυτό, να μην το κρατήσουν. Τουλάχιστον εντάξει, ένας που δεν το έχει παίξει το παιχνίδι μπορεί να μην το προβληματίσει αυτό. Αλλά εμένα με προβλημάτισε γιατί έβαλα το. Ας πούμε έβαλα το VATS, το Targeting το System, το οποίο ουσιαστικά με έδωσε ένα πόντο, νομίζω στο Lucky ήτανε, ένα τελείως άκυρο, και κάθε φορά δεν μπορείς να βάλεις εσύ τα δικά σου στατιστικά, δηλαδή τους πόντους στο Strength αυτά, βάζεις αυτές τις κάρτες, το οποίο δεν ξέρω, είναι τελείως διαφορετικό, με θύμισε χαρτιά, δηλαδή σαν να παίζω πασέτζα. Έβαζα, ας πούμε. Εντάξει, δεν το δοκίμασα και πολύ. Δεν πρόλαβα η αλήθεια να το παίξω. Και δεν μ' άρεσε όμως αυτό εδώ πέρα. Ένα άλλο που πραγματικά με θυμίζει. Είναι ωραία η μετάβασή του αυτή σε MMORPG. Σε Massive RPG. Το οποίο με θύμισε το Phone Line. Έτσι, το Phone Line είναι ένα παιχνίδι παλιό. Το οποίο ουσιαστικά είναι ένα mod. Fallout 1, Fallout 2 μαζί. Ο ίδιος χάρτης. Και με το Battle Mechanics του Tactics. Έτσι, οπότε δηλαδή αυτό που κρύβεται κάποιος στη γωνία και δεν φαίνεται, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στο 1 και στο 2, στο Tactics υπήρχε. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα έχει τις brutal τις καφρίλες. Έτσι. Μιλάμε το Phone Line, φημιζόταν όσοι έχουν παίξει
για το roleplay, δηλαδή ο τρόπος που παίζουνε, προσπαθούσαν να σε μιμηθούν τη Westland. Δηλαδή σε βλέπαμε το καλημέρα, σε καθαρίζανε, δεν σε αφήνανε, σου λέει καλώς ήρθες. Με εμένα έτσι έγινε η γνωριμία μου. Δεν ξέρω αν θα γίνει σε αυτό. Δεν ξέρω αν έχει, δεν πρόσεξα κιόλας αν έχει το PvP κομμάτι. Δηλαδή θα είναι PvP μεταξύ παικτών, θα μπορούν δηλαδή παίκτες να αλληλοσκοτωθούνε. Θα γίνεται κάποιο event ή τουρνουά. Δεν ξέρω, είναι νωρίς ακόμα. Αυτό θα δείξει τώρα πώς θα εξελιχθεί. Βέβαια, αυτό αλλάζει. Μπορεί να μπουν κάποια φάση Raiders, να μπουν ανάλογα πώς θα πάει στο παιχνίδι. Που θα ήταν καλή προσθήκη ή να παίξει κάποιο σε Mutants. Θα ήταν πολύ ωραίο, ας πούμε. Αυτό εδώ πέρα, άμα θα παιχτεί. Τώρα για μπάκια, για τέτοια, εντάξει, είναι νωρίς. Είναι τεράστιο το παιχνίδι. Ο χάρτης είναι τεράστιος. Έτσι, μιλάμε για την Bethesda, η οποία φτιάχνει τεράστια παιχνιδιά. Εντάξει, λογικό να υπάρχουν και αυτά τα bugs. Κάτι άλλο δεν είχε. Το καλό είναι ότι δηλαδή μπορεί να παίξει, ας πούμε, σε ένα budget σύστημα. Κάτι το οποίο είναι καλό. Δηλαδή αν κάποιος πάει και το αγοράσει ή το κάνει, θα είναι ωραίο. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχει τα RPG στοιχεία. Δηλαδή θα μπορούμε. Γιατί κάπως το βρήκα λίγο ριχό αυτό εδώ πέρα. Τα perks τα βρήκα ριχά. Είναι τα ίδια perks εδώ και χρόνια. Δηλαδή κοντεύει. Το Fallout, εγώ, ας πούμε, νομίζω το 98 βγήκε και 99. Και είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και αυτό δείχνει ότι πλέον το έχουν εξαντλήσει σαν παιχνίδι, σαν θεματολογία. Έτσι και αν εξαιρέσουμε η διαφορά με το Fallout 4, καμιά φορά δεν ξέρω, πριν στο βίντεο μπορεί να είπα 5, έτσι, γιατί βάζω και το Fallout Tactics σαν 3, άσχετα που δεν είναι 3, είναι κόλλημα αυτό. Δείχνει ότι το έχουν εξαντλήσει τελείως. Και πρακτικά η διαφορά του Fallout του 4 με το Fallout του 76 είναι ότι είναι multiplayer. Τουλάχιστον αυτά που είναι εμφανή, έτσι. Βέβαια δεν ξέρουμε το βάθος και αυτά. Αλλά το καλό ότι επειδή είναι multiplayer θα υπάρχει κάποια εξέλιξη, πιστεύω. Έτσι, πιστεύουμε, γιατί ή μπορεί να πάει σε κάνα free-to-play μοντέλο όπως είδαμε στο Star Trek Online που έπαιζα πάρα πολύ, ώστε να έχουν και λόγο να το εξελίξουν. Γιατί δεν νομίζω να μείνει μόνο ότι το πλήρωσες μια φορά, θα διατηρούν το σερβερ αιώνια, ξέρω εγώ και αυτό. Έχει χρήμα σαν παιχνίδι. Έχει κόσμο. Βέβαια, μην ξεχνάμε το ότι είναι η διαφορά κουλτούρας. Δηλαδή, η αμερικάνικη κουλτούρα, αυτό που λέμε πυρηνικό πόλεμο και αυτά, μας, δεν μας πολύ αγγίζει. Αλλά θα μας άγγιζε αν το αλλάζαμε λίγο και λέγαμε, ξέρω εγώ, με έναν ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και αυτό είναι μέσα στην ψυχοσύνθεση ενός Αμερικάνου, ότι το θεωρεί δεδομένο κάποια στιγμή. Το θεωρεί δεδομένο ότι όλα θα διαλυθούν. Και είναι κάτι το οποίο μπορούν να το εξαντλήσουν. Τώρα, σαν Έλληνες παίκτες, δεν νομίζω η θυματολογία του να αγγίξει. Δηλαδή κάποιον ο οποίος δεν έχει παίξει. Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις. Μπορεί κάποιος να παίξει και να το αρέσει σαν παιχνίδι. Αλλά δεν βλέπω κάποια διαφορά. Δηλαδή είτε παίξει κάποιος το 3, είτε παίξει το New Vegas, είτε παίξει το 4, δεν νομίζω να βρει κάτι το τόσο διαφορετικό πέρα από τα γραφικά. Αυτά. Ευχαριστώ που με είδατε. Κάντε τα σχόλιά σας τώρα που βγαίνει σιγά σιγά το παιχνίδι. Θα χαρώ να διαβάσω. Ευχαριστώ. Γεια σας.